Η συζήτηση που προηγήθηκε στην Επιτροπή και η συζήτηση που ξεκίνησε σήμερα στην Ολομέλεια έχει δείξει ότι όλα τα κόμματα, πλην ΚΚΕ εννοείται, πέρα από το δαιμονικό θαυμασμό και σεβασμό που τρέφουν για αυτό το Σύνταγμα, το οποίο βεβαίως νομιμοποιεί, καθιερώνει, δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς, τη δυνατότητα μια μειοψηφία να οικειοποιείται και να σφυτερίζεται τον πλούτο που παράγει ο λαός και τον πλούτο που υπάρχει στη γη. Πέρα από αυτό, το κύριο και βασικό ήταν ότι το Σύνταγμα πρέπει να φέρει ορισμένες αλλαγές. Εδώ υπάρχει διαφωνία στον αριθμό των άρθρων και των αλλαγών, που κυρίως να αποβλέψει να αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα που εμφανίστηκαν ή κληρονόμησε η κρίση, και κυρίως να λύσει δύο ζητήματα. Τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος, εμείς βάζουμε βέβαια και τη λέξη του αστικού πολιτικού συστήματος, και την αποκατάσταση της χαμένης τιμής του συστήματος αυτού ή της μείωσης του κύρους του ή της χαμένης τιμής των πολιτικών προσώπων, των βουλευτών, των υπουργών κτλ. Καταρχήν, μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση, παρά τις διαφορές, τις μπηχτές που έρχεται το ένα ή το άλλο κόμμα, φάνηκε ότι η μεγάλη δύναμη του αστικού πολιτικού συστήματος, δύναμη σταθερότητας, είναι ακριβώς μέσα από τον πολυκομματισμό των κομμάτων που στηρίζουν το σύστημα ή θεωρούν ότι η ιστορική εξέλιξη, η κοινωνική, σταματάει στον καπιταλισμό και είναι ουτοπία όλα τα άλλα. Είναι μέσα από αυτόν τον πολυκομματισμό να εξασφαλίζεται η ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα. Δεν είναι δικός μας όρος. Είναι όρος που λασανίστηκε στη δεκαετία του 90, αλλά τον χρησιμοποιώ γιατί μερικοί καταλαβαίνουν γιατί το λέω. Η ενότητα λοιπόν μέσα από την διαφορετικότητα. Στα χρόνια της κρίσης αποσταθεροποιήθηκε το αστικό πολιτικό σύστημα. Έγινε πολύ πιο ισχυρό. Μπορεί να πέρασε ένα κλονισμό που δεν τον περίμενε, που δεν φαινότανε, με το γεγονός ότι εκατομμύρια ψηφοφόροι εγκατέλειψαν τη Νέα Δημοκρατία και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ. Να εμφανίστηκε προς στιγμή μια δυσκολία σχηματισμού κυβέρνησης, αλλά η κρίση έδειξε και το άλλο πράγμα, ότι μπροστά στον κίνδυνο για το σύστημα ο λαός να αξιοποιήσει τις δυσκολίες του ή, αν θέλετε, μπροστά στον κίνδυνο η δυσλειτουργία του συστήματος να δυσκολέψει τους στόχους του, και βλέπει ότι είχαμε κυβερνήσεις που πριν 10-15 χρόνια, αν το υποστηρίζαμε, θα μας κορόιδευαν. Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ λαός, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κτλ. Και πρέπει να σας πω ότι ο μεγάλος παράγοντας ισχυροποίησης και αποκατάστασης της σταθερότητας του πολιτικού συστήματος ήταν η σοσιαλδημοκρατικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και η συνεργασία του με τους ΑΝΕΛ. Μην αδικείτε. Το αστικό πολιτικό σύστημα έγινε πιο ισχυρό. Βγήκε πιο ισχυρό από την κρίση. Ο λαός βεβαίως όχι. Εμείς το αντίθετο λέμε στο λαό. Πρέπει να υποφελείται από τις όποιες ρογμές υφίσταται το πολιτικό σύστημα, ξεκαθαρίζουμε, με όρους ταξικής πάλης και κινήματος. Αλλιώς αυτές τις ρογμές, αν το κίνημα δεν αντιπιτίθεται, μπορεί να αξιοποιηθούν από ακροδεξιές ή άλλες εθνικιστικές απόψεις, και με εμάς δεν μας είναι αδιάφορο καθόλου αυτό το ζήτημα. Η σταθεροποίηση του συστήματος επιτεύχθηκε. Τι θέλετε τώρα? Βεβαίως. Τι φοβάστε? Ένας φόβος που υπάρχει σε όλα τα κόμματα, δεν θα κάνω επώνυμη τοποθέτηση, υπάρχει ένας φόβος, γιατί βλέπει όλη αυτή την κατάσταση, το ότι ο καπιταλισμός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, δυστυχώς, όχι από ένα ανερχόμενο παγκόσμια και στην Ελλάδα ταξικό κίνημα, όχι παγκόσμια από μία ισχυροποιημένη λαϊκή συμμαχία και στην Ελλάδα, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρές αντιφάσεις εσωτερικές του, δικές τους, γιατί και τα ιστορικά του όρια είναι υπεπερασμένα ανεξάρτητα του ότι το κίνημα βρίσκεται σε υποχώρηση. Και εδώ θέλετε να αντιμετωπίσετε τέτοια ζητήματα που μπορεί να δημιουργήσουν δυσλειτουργίες. Στο βάθος όμως υπάρχει και ο φόβος, ο ταξικός φόβος πρόληψης, γιατί καταλαβαίνουν ότι η υποχώρηση, η παγκόσμια υποχώρηση του εργατικού, του λαϊκού, του επαναστατικού κινήματος, θα πω, είναι προσωρινή, επώδυνη, πρωτοφανής, αλλά αναμφισβήτητα προσωρινή.
Και επομένως θέλει να θωρακιστεί. Ό,τι και να κάνετε, όσο ωραίες λογοτεχνικές εκφράσεις να βρείτε ποιητικές για να διατυπωθούν τα άρθρα του Συντάγματος, αυτό θα είναι πιο αυταρχικό, πιο αντιδημοκρατικό. Άκουσα τον κύριο Τζανακόπουλο, που είπε το εξής πράγμα προηγουμένως. Ειλικρινά, δεν το περίμενα. Όχι, τη θέση σας την περιμένω. Αλλά τον τρόπο που το θέσατε το θέμα. Σας είχα για πιο ικανό να συγκαλύπτετε ορισμένα πράγματα. Όλοι έχουμε τις ατυχείς μας στιγμές. Και εγώ πάρα πολλές φορές και ίσως τις περισσότερες. Είπατε το εξής πράγμα. Ότι στις συνθήκες της κρίσης αντιμετωπίστηκαν οι πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μνημόνια κτλ. Και αν είχαμε ένα σύνταγμα, θα μπορούσε να μας θωρακίσει από τις πιέσεις. Γιατί δεν προτείνετε την κατάργηση των άρθρων εκείνων που δίνουν προτεραιότητα στο διεθνές δίκαιο, καταλαβαίνετε ποιο δίκαιο είναι αυτό, στις διεθνείς συμβάσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ κτλ. Και μάλιστα που θίγουν το σκληρό πυρήνα της εθνικής κρατικής ιεραρχίας. Εμείς προτείναμε την κατάργησή τους. Βεβαίως η κατάργησή τους αυτή σημαίνει σύγκρουση και ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Γιατί τώρα κάνετε και παράπονο ότι ήρθε ο Πομπέο και είπε ότι ξέρετε εμείς τα θέματα με την Τουρκία και την Ελλάδα τα αντιμετωπίζουμε με βάση τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών γιατί και τα λοιπά. Τι δεχτήκατε πιέσεις. Τώρα να μην φτάσουμε να λέμε, ακούσαμε τώρα και από τον κύριο Βαρουφάκη τον όρο δουλοπαρικία. Κοιτάξτε να δείτε. Και ο κύριος Κατρούγκαλος ξέρει και ο κύριος Τσακαλώτος προηγούμενα τον φιλελευθερισμό. Κοιτάξτε να δείτε, μην μας πάτε 500 χρόνια πίσω. Όντως ο φιλελευθερισμός ήταν μια προοδευτική αστική ιδεολογία στο βαθμό που πάλευε τα προκαταπιταλιστικά στοιχεία που πέρασαν και στο πρώιμο στάδιο στον καπιταλισμό ή πάλευε να νικήσει τη φεουδαρχία. Εκεί θα μας πάτε σε εκείνο. Τι φιλελευθερισμός, ποιο είναι ο φιλελευθερισμός και πράσινο άλογο. Βεβαίως, η ιδεολογία του καπιταλισμού εξελίσσεται. Και όλες οι ιδεολογίες παίρνουν υπόψη εξελίξεις. Τότε είναι πιο βάρβαροι, πιο βίαιοι. Και όχι μόνο εξελίσσεται. Σε φάσεις γίνεται φασιστική, μουσολινική, ακροδεξιά, ρατσιστική κτλ. Επομένως, αφήστε τώρα, όποιοι παλεύουν για τη θωράκιση του αστικού πολιτικού συστήματος είναι ακριβώς βασικά στηρίγματα του συστήματος. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, παρά το γεγονός ότι ξέρουμε με ποιο σύνταγμα έχουμε να κάνει και δεν έχουμε καθόλου, δεν το βλέπουμε το σύνταγμα σαν θρησκεία και κάτι τέτοια, αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός, δεν μπορούσε να είναι και άλλο το σύστημα. Ωστόσο, παλεύουμε στο εξής πράγμα και δεν το υποτιμούμε καθόλου. Όσο είναι δυνατόν από νόμους, έστω και τυπικά, να δημιουργούνται όσο γίνεται πιο ελεύθερες, ας το πω, πιο ελεύθερες, πιο εύκολες οι συνθήκες της ταξικής πάλης. Δεν το υποτιμάμε καθόλου. Καθόλου δεν το υποτιμάμε. Γιατί θα μου πείτε, ακόμα και αν δεν υπήρχαν μέσα στο Σύνταγμα οι περιορισμοί στην απεργία, θα ήταν ελεύθερη η απεργία? Όχι. Γιατί υπάρχει και η κρατική καταστολή, υπάρχει και η εργοδοσία, αλλά και υπάρχει το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον. Οι πιο ταξικές εκφράσεις μέσα σε αυτό το σύστημα. Υπάρχει ενιαίο δημόσιο και εθνικό συμφέρον σε μια ταξική κοινωνία από πού και σπου. Ή αυτά τα περί λαϊκής κυριαρχίας μέσω της ψήφου. Τώρα προσθέσαμε και τα δημοψηφίσματα με περιορισμένη όμως ισχύ να μην θίγει τα δημοσιονομικά, να μην θίγει το ένα ή το άλλο. Μέσα, από αυτή λοιπόν την ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα είναι σοβαρός παράγοντας σταθεροποίησης του αστικού πολιτικού συστήματος και άλλωστε προβλήματα σχηματισμού κυβερνήσεων υπήρχαν και πιο κρίσεις και προκρίσεις σε αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο πρώτος παράγοντας που βοήθησε την σταθεροποίηση του αστικού πολιτικού συστήματος ήταν η συνεργασία της Σοσιαλδημοκρατίας με τη Χριστιανοδημοκρατία στην Γερμανία και όχι μόνο. Μην κλαίτε λοιπόν. Αλλά θέλετε ακόμα πιο σταθερό αστικό πολιτικό σύστημα και το θέλουν τα κόμματα τα οποία υπηρετούν το σύστημα ή θεωρούν ουτοπία να παλεύει κανείς για την ανατροπή του εφόσον βεβαίως μέσα από την καθημερινότητα και εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Θα πω ένα παράδειγμα. Πιο ταξικό άρθρο από το άρθρο που μιλάει για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης δεν υπάρχει. Μα αυτό είναι καθαρά ταξικό άρθρο.
και θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Και μάλιστα ότι υπάρχει και συναντήληψη σε αυτό. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέει το Σύνταγμα για την ισότητα των πολιτών, γιατί βεβαίως δεν μπορεί ο κάτοχος του κεφαλαίου και ο κάτοχος της εργατικής δύναμης εμπορεύματος, διότι δυστυχώς έτσι είναι η εργατική δύναμη, η ικανότητα προσεργασίας στον καπιταλισμό, να είναι ίση. Πάρτε το άρθρο περί κατάστασης πολιορκίας. Υπάρχει το 1833, με τη μία ή την άλλη διατύπωση. Έγιναν και αλλαγές. Υπήρχαν και αλλαγές, ξέρω, και στις προηγούμενες. Ο νόμος για κατάσταση πολιορκίας, πού κυρίως αποβλέπει? Στον εσωτερικό αντίπαλο. Κουβέντα δεν γίνεται. Ούτε καν σχολιασμός. Μα δεν είναι κάποιο προοδευτικό αριστερό κόμμα, όπως λέει, έτοιμο, ή δεν το θεωρεί τώρα άμεσα εφικτά να το βάλει? Τι θα πει? Εμείς μέσα στη Βουλή βάλαμε και τροποποιήσεις και αυτά που ξέρουμε ότι δεν είναι εφικτά μέσα στο σύστημα. Γιατί το εφικτό για το λαό δεν μπορεί να καθορίζεται από το εφικτό για το σύστημα, ούτε από το εφικτό μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ούτε των 180, ούτε των 200 έδρων που χρειάζεται. Λέτε, παραδείγματος χάρη, λαϊκή κυριαρχία. Εμείς βάλαμε το ζήτημα να υπάρχει κρατική. Όταν λέμε κρατική, δεν είναι σοσιαλιστική κοινωνική, είναι κρατική αστική. Να υπάρχει κρατική ιδιοκτησία στα δάση, στους αγιαλιούς, στις παραλίες, στις λίμνες, λιμνοθάλασσες κτλ. Κτλ. Παιδεία, υγεία κτλ. Κανένας δεν το πρότεινε από κανένα κόμμα. Θα γινόταν δεχτό, θα πέρναγε? Όχι, δεν θα πέρναγε. Αλλά αυτό δείχνει το εξής πράγμα. Δεν τις θέλετε αυτές τις θέσεις, γιατί έρχεται σε σύγκρουση με το σύστημα. Και επιπλέον, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για τις πιέσεις απ' έξω. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Λέει ο κ. Βαρουφάκης, λέει ότι είμαστε δουλοπαρικία, κάτι τέτοιο. Οι πιέσεις ασκούνται. Αλλά με τη θέληση της κυρίαρχης τάξης Ελλάδα και των κομμάτων, μπήκαμε σε αυτές τις ενώσεις. Και βεβαίως δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, θα έχει και πιέσεις. Και μάλιστα, η αστική τάξη της χώρας, οι βιομήχανοι και όλοι οι άλλοι, ξέρουν πολύ καλά και θέλουν την ένταξη και ξέρουν, ακόμα και όταν γίνεται με όρους ανισοτιμίας, γιατί έχουν συνείδηση ότι υπάρχει μία ιεραρχία, διαφορετική δύναμη της κάθε χώρας και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Απλή αναλογική. Κύριε Τζανακόπουλε, εμείς τη θέλουμε την απλή αναλογική, γιατί στοιχειοδός να βγάζει κάθε κόμμα τόσους βουλευτές όσους παίρνει. Αλλά ότι η απλή αναλογική είναι μοχλός εξυγχρονισμού, εκδημοκρατισμού και επιλύει σύνθετα πολιτικά προβλήματα, με συγχωρείτε. Και με απλή αναλογική μπορεί να έχεις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, συνεργασίες, και την απλή αναλογική τη θέλουν όσοι, εκτός από λόγους αρχής όπως λέμε εμείς, δεν τη θέλουν αυτοί που πιστεύουν ακόμα ότι μπορεί να γίνεται δικοματική εναλλαγή ή αυτοί που πιστεύουν ότι αφού δεν η δικοματική εναλλαγή έχει ξεπεραστεί, να υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίες. Έχει μεγάλη διαφορά. Ξέχασα να πω τα προνόμια των εφοπλιστών. Γιατί δεν λέτε να καταργηθούν? Λοιπόν, οι διαφορές σας είναι υπαρκτές, δεν είναι κατασκευασμένες ανάμεσα στα κόμματα. Δεν είναι τεχνητές. Είναι κόμματα διαφορετικής ιστορικής προέλευσης, είναι διαφορετική σύνθεση, απευθύνονται σε διαφορετικό ακροατήριο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Και ορισμένες αρνήσεις που υπάρχουν μπορεί πάντα να οφείλονται και σε λόγους, ας πούμε, φοβικούς, ψηφοθυρικούς. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σήμερα, το 2019, δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος. Εμείς όχι μόνο σεβόμαστε, εξηγούμε γιατί ο κόσμος πιστεύει στην Α ή στη Β θρησκεία. Το εξηγούμε. Το εξηγούμε φιλοσοφικά κτλ. Και όχι μόνο το σεβόμαστε αυτό, αλλά είμαστε πάντα και σε επαγρύπνηση. Να μην δημιουργούμε, στον κόσμο αυτό μια ρατσιστική, να σας πω, συμπεριφορά. Δεν έχουμε αυταπάτες. Ότι άμα η Εκκλησία διαχωριστεί από το κράτος, ότι οι εκκλησιαστικοί παράγοντες θα παραιτηθούν από ρατσιστικά, ομοφοβικά συνθήματα, από ακροδεξιά, εθνικιστικά κτλ. Ή θα ανακατεύονται σε όλα. Τώρα γίνονται από Μητροπολίτες εκδηλώσεις για το αγέννητο παιδί, κατά των αμβλώσεων κτλ. Δεν έχουμε αυτή την αυταπάτη.
Η Εκκλησία θα παίζει το ρόλο της και θα μπερδεύεται στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα στο όνομα της θρησκείας. Αλλά καθαρίζει το έδαφος. Καθαρίζει το έδαφος στην παιδεία, στους διάφορους θεσμούς κτλ. Και τέλος, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Εδώ δεν ξέρω. Φοβικό είναι. Φοβικό ιδιωτελές. Είναι καθαρό. Ό,τι προτείνει η κυβέρνηση και ό,τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Στην ουσία διατηρεί η Βουλή με βάση τις πλειοψηφίες, με βάση διάφορες σκοπιμότητες να αποφασίζει και να δικάζει έναν βουλευτή, έναν υπουργό κτλ. Αυτός πρέπει να καταργηθεί εντελώς. Γιατί δεν το κάνατε? Αναρωτιέμαι τι. Κάτι φοβάστε. Κάτι φοβάστε. Φοβάστε την αντεκδίκηση ανάμεσα στο πρώην, στην πρώην καινή κυβέρνηση κτλ. Πιθανόν να είναι και αυτό. Επειδή εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, θεωρούμε ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Είναι απαράδεκτο. Τουλάχιστον αυτό έπρεπε να βγει με 300 πραγματικά ψήφους. Όπως με 300 ψήφους έπρεπε να βγει ότι να σταματήσει η εκλογή της δικαστικής εξουσίας και η παρέμβαση της Βουλής. Πέρα από το ότι είναι φαινάκι ο διαχωρισμός των εξουσιών που βάζει το σύστημα, το Σύνταγμα νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, αυτό και αν είναι φαινάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να πιστεύετε σε αυτό το τυπικό του Συντάγματος, που εμείς δεν το πιστεύουμε, αλλά σας είπα και κάτι τυπικό να βάζει το Σύνταγμα, έστω και αν η ζωή το ανατρέπει, εμείς το θεωρούμε θετικό. Ούτε σε αυτό μπορείτε να συμφωνήσετε. Αυτή η αναθεώρηση είναι κομμένη και ραμμένη στα δύο ζητήματα. Στην δημιουργία αυταπατών ότι ηθικοποιείται το πολιτικό σύστημα και κυρίως στην πολιτική σταθερότητα. Είναι το μακρύ χέρι του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε αυτήν την πολιτική σταθερότητα αποβλέπουν όλα τα κόμματα. Και όλα τα άλλα τα δημοκρατικοφανή ή ακόμα να το πω και δημοκρατικά αποδυναμώνονται και μόνο με τη θέση για τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος.